έτσι ξεβόριας κι αέρας και τα τίνα ξένε ρατζούλα και τα τίνα ξέ σε παρακαλώ βόρια μου σε παρακαλώ καλό βόρια μου φύσα τα πίνα είναι ρατζούλα φύσα τα πίνα. Τον Ιούνιο του 42 ιδρύεται μια καθαρά γυναικεία εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση η Λεύτερη Νέα που αναπτύσσεται γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου και εκδίδει δική της παράνομη εφημερίδα, τη Φωνή της Νέας. Σε προγραμματικό άρθρο της εφημερίδας αναφέρεται «Η Λεύτερη Νέα σαν σκοπό της έχει να ελευθερώσει πραγματικά τα κορίτσια από το ζυγό και από την πείνα, να τα ελευθερώσει από την αμορφωσιά, να τα κάνει ανεξάρτητους και ζωντανούς ανθρώπους, ικανούς να σταθούν στη ζωή μέσα στις συνθήκες της ξενικής κατοχής, παλεύοντας το πλευρό του ΕΑΜ νέων για το διώξιμο του ξένου κατακτητή». Η Λεύτερη Νέα αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Χιλιάδες κοπέλες που ως τότε είχαν αποκλειστική δουλειά, τα μαθήματα, τις σπουδές, τη δουλειά στο εργοστάσιο ή το νοικοκυριό του σπιτιού, αισθάνθηκαν τη δύναμη και την ευθύνη να ασχοληθούν με κάτι γενικότερο, πολύ μεγάλο, όπως ήταν η υπόθεση της λευτεριάς της πατρίδας και βέβαια και η υπόθεση της δικής τους χειραφέτησης. Χιλιάδες κοπέλες λοιπόν πύκνωσαν τις γραμμές της Λεύτερης Νέας. Όταν έγινε η ΕΠΟΝ το Φλεβάρι του 1943, η Λεύτερη Νέα είχε στις γραμμές της μόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά πάνω από 7.000 κοπέλες. Οι νέες βρίσκονται στις πρώτες γραμμές των μεγάλων αντικατοχικών διαδηλώσεων. Δεν είναι λίγες οι κοπέλες που θα χάσουν τη ζωή τους στις συγκρούσεις των διαδηλωτών με τον πάνωπλο κατακτητή. Κορίτσια της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων, ΠΕΑΝ, σχηματίζουν με τα σώματά τους το σήμα της οργάνωσής τους. Στην ΠΕΑΝ λειτουργούσε ειδικό γυναικείο τμήμα που ανέδειξε πολλές κοπέλες σε στελέχη της αντιστασιακής δραστηριότητας. Ιδρύθηκε στις αρχές του 1942. Στην Αθήνα κυρίως οι κοπέλες εποχής με ενθουσιασμό και δίψα να προσφέρουν κάτι στον αγώνα ενάντια στον κατακτητή άρχισαν μαζικά να πυκνώνουν τις τάξεις της οργάνωσης. Υπεύθυνη του γυναικείου τμήματος ανέλαβε η δικηγόρος Ελένη Γκίκα. Η Αθήνα χωρίστηκε κατά περιφέρειες. Σε κάθε περιφέρεια ορίστηκε μια υπεύθυνη και επίσης υπεύθυνες οριστήκανε στα διάφορα σχολεία και στις διάφορες σχολές του Πανεπιστημίου. Εκτός από την καθημερινή δράση μας που την εποχή εκείνη θεωρούσαμε ρουτίνα, δηλαδή το γράψιμο στους στίχους, τη διανομή του παράνομου τύπου της εφημερίδος μας τότε Δόξας,
τη διανομή του καθημερινού δελτίου ειδήσεων του BBC κλπ. Οι κοπέλες της ΠΕΑΝ μετήχαν μαζικά σε όλες τις εκδηλώσεις και διαδηλώσεις της εποχής, δηλαδή τις 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου κλπ. Επίσης με εράνους, σε τρόφιμα κυρίως και σε χρήματα, βοηθούσαμε τις οικογένειες των τουφεκισμένων και εκτελεσμένων αγωνιστών της κατοχής. Η μορφή της ιδιαίτερης γυναικείας οργάνωσης αποτέλεσε ένα προπαρασκευαστικό σχολείο για την ισότιμη συμμετοχή των Ελληνίδων στον κοινό αγώνα. Νέες σχέσεις αναπτύσσονται με τους άντρες συναγωνιστές μέσα σε ένα κλίμα συντροφικότητας και αλληλοσεβασμού. Το σήμα της ΕΠΟΝ εκφράζει χαρακτηριστικά αυτό το πνεύμα. Στην Ήπεθρο, η συμμετοχή της γυναίκας στην αντίσταση συνδέεται με την εμφάνιση και ανάπτυξη του Αντάρτικου, καθώς και τη δημιουργία απελευθερωμένων περιοχών, όπου ριζικά αναμορφώνεται ο καθιερωμένος τρόπος ζωής. Οι γυναίκες βοηθούν τους αντάρτες με ποικίλους τρόπους, μεταφέρουν πυρομαχικά και τρόφιμα, μεταδίδουν πληροφορίες και μηνύματα, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα αντάρτικα νοσοκομεία. Ιδιαίτερα μαζική είναι η συμμετοχή των γυναικών της Ηπέθρου στον Ερυθρό Σταυρό της Αντίστασης, την οργάνωση Εθνική Αλληλεγγύη. Νεαρές κοπέλες αναδείχνονται σε στελέχη του αντιστασιακού αγώνα. Οργανώνουν τις ελεύθερες περιοχές, διαφωτίζοντας, κινητοποιώντας και οργανώνοντας τον πληθυσμό για μια καινούρια ζωή. Χρειάζεται γι' αυτό να υπερνικήσουν όχι λίγες κληρονομημένες προκαταλήψεις και μερικές φορές η συνεννόηση με τις παλιότερες γενιές δεν είναι εύκολη. Όταν δηλαδή γίναμε ελεύθερη Ελλάδα, το χωριό γιώμισε επιτροπές και υπεύθυνους. Τότε πρωτακούσαμε τη λέξη αλληλεγγύη. Και δεν εννοώ την εθνική αλληλεγγύη, την οργάνωση. Ήτανε οι καινούργιες σχέσεις των ανθρώπων. Ήτανε ο καινούργιος τρόπος ζωής. Η μοίρα μας ήταν κοινή και όλα τα μοιραζόμασταν. Από το ψωμί, τη σπηλιά όταν πηγαίναμε να κρυφτούμε στις επιδρομές, το φόβο, το θάνατο. Την ισοτιμία δεν την είχαμε ακούσει ποτέ σαν λέξη. Εμείς οι γυναίκες στις αρχές κάναμε τις ταπεινές δουλειές του παραδοσιακού μας ρόλου, όπως λέμε σήμερα. Δηλαδή, κλαίναμε τα αντάρτικα ρούχα, κουβαλάγαμε ξύλα, νερό στην πλάτη, ζυμώναμε, φουρνίζαμε. Ύστερα μπήκαμε στις οργανώσεις, γίναμε υπεύθυνες, μπήκαμε στις επιτροπές. Είχαμε γνώμη, ο άντρας, ο αδερφός, ο πατέρας ήταν πια συναγωνιστές. Μας λαβαίνανε υπόψη τους. Αυτό ήταν ένα βίωμα που πέρναγε στη ζωή, πέρναγε στις σχέσεις των ανθρώπων, περνούσε μέσα στην οικογένεια, γινόταν ένα άγραφο οικογενειακό δίκαιο, που αργότερα ήρθε πια η ΠΕΑ και το Εθνικό Συμβούλιο να το θεσμοθετήσουν, ισοτιμία των δύο φύλων, ίση αμοιβή για ίση εργασία και το δικαίωμα της ψήφου. Πριν από μερικά χρόνια με την μεταπολίτευση, μια φεμινίστρια με ρώτησε: «Τι ένιωσες όταν ψήφισες για πρώτη φορά?» Τίποτα, είπα. «Μα πώς είναι δυνατόν?» λέει. «Μα λέω, είναι απλό. Ώστε τότε εγώ είχα ψηφίσει άπειρες φορές για πολύ σοβαρά θέματα».